Αιγυπτού. Κύριε Φάκα, καλημέρα. Καλημέρα, αγαπητέ Νικήτα, και σε όλους τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Συλληπιτήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι ήταν μια δύσκολη δοκιμασία, διότι μέσα σε πολύ λίγες μέρες, δυστυχώς, εκεί στην Αγγλία, η οικογένεια του θείου μου, του Παύλου, του Φάκα, είχαν προσβληθεί όλοι από κορονοϊό. Και δυστυχώς, επειδή είχε και κάποια υποκείμενα νοσήματα και ο θείος μου ο Παύλος και η θεία Γιαννίτα, μετά από λίγες μέρες δεν κατάφεραν να νικήσουν αυτήν την δύσκολη δοκιμασία και πρώτα πεδίωσε ο θείος μας ο Παύλος 28 Μαρτίου και μετά από 5 μέρες και η θεία μας η Γιαννίτα. Και να αναφέρουμε ότι δυστυχώς είχαν και τα κρούσματα και τα ξαδέλφια μας, αλλά ευτυχώς είχαν περάσει. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, δυστυχώς η Αγγλία δεν είχε λάβει κανένα μέτρο. Ο κόσμος δεν αντιλαμβανόταν τι συνέβαινε πριν 20-25 μέρες και γι' αυτό και ο κορονοϊός έχει στην Αγγλία δυστυχώς κυριεύσει πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Μάλιστα, είναι δηλαδή από τις τραγικές ιστορίες. Όταν είχε πεθάνει ο θείος, ήταν και η θεία άρρωστη. Δυστυχώς ήταν και η θεία άρρωστη. Πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να τα καταφέρει να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη μάχη. Αλλά όπως φάνηκε, ο κορονοϊός σε άτομα μεγάλης ηλικίας, από ό,τι αντιληφθήκαμε και εμείς και από ό,τι ενημερωθήκαμε, είχαν αδυνατήσει τόσο πολύ. Ο οργανισμός ήταν σε πολύ χαμηλή αντίσταση πλέον για να καταφέρει να νικήσει αυτή τη μάχη. Και έτσι, μετά από λίγες μέρες, φαίνεται και από τη στεναχώρια της που είχε χάσει τη μάχη ο θείος μας ο Παύλος, απεδίωσε και η θεία Γιαννίτα. Και να πούμε και κάτι ωραίο και συγκινητικό. Όταν ανοίξαν και τη διαθήκη του θείου μου πριν από λίγες μέρες, είχε δηλώσει μέσα ότι αντιλήφθηκε και για τον κορονοϊό και ενδεχομένως θα αποτεφρωθεί και ο θείος και η θεία, και είχε ζητήσει από τα παιδιά του να έρθουν στην Κύπρο και να πάρουν λίγα σκόνη από τα λείψανά του και να την πάρουν στο δημοτικό σχολείο του Αγίου Ανδρέα που είχε αποφοιτήσει, στην Κυπερούνταν και στο σπίτι του που μεγάλωσε στον Άγιο Παύλο. Είναι και αυτός. Σε λίγους μήνες, όταν τελειώσει αυτή η δοκιμασία μεγάλη που ταλανίζει όλο τον πλανήτη μας, θα έρθουν τα ξαδέρφια μας στην Κύπρο για να κάνουν αυτόν που ήθελε ο θείος μου και η θεία. Είναι αυτό που όσα χρόνια και αν περάσουν, η ξενιτιά προκαλεί πόνο και έστω και με αυτόν τον τρόπο ήθελε ο θείος να βρίσκεται στους χώρους όπου μεγάλωσε. Ακριβώς. Οι μετανάστες, οι συγγενείς μας που βρίσκονται στην Αγγλία, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στη Σουηδία, καμιά φορά όταν μιλήσεις μαζί τους αντιλαμβάνεσαι ότι νοσταλγούν περισσότερο την Κύπρο από ότι το μπορούμε να το καταλάβουμε. Έχουν συνέχεια ως διακαή τους πόθο ότι θα επιστρέψουν, θα έρθουν μετά τη σύνταξη μου, θα έρθω πίσω, έλεγα, μετά από αυτή τη δουλειά θα έρθω πίσω. Πάντα έχουν στην καρδιά τους την Κύπρο. Μάλιστα, άρα δηλαδή είναι αυτό και εδώ ότι κάνουμε πράγματα την ώρα που μπορούμε και δεν τα αναβάλουμε για αύριο μεθαύριο, κύριε Φάκα. Ακριβώς. Και από αυτά τους άνθρωπους που έχασαν τη ζωή τους, από τους δικούς μας ανθρώπους, τουλάχιστον να κρατάμε ότι να τους θυμούμαστε και να καταλαβαίνουμε τη σοβαρότητα αυτή τη στιγμή που περνά και η πατρίδα μας, που αν και στην Κύπρο είμαστε σε πολύ καλό στάδιο στην κρίση με άλλες χώρες και φαίνεται ότι οι Κύπροι πολίτες έχουν την ατομική τους υπευθυνότητα και προσέχουμε όσο μπορούμε ο καθένας, αλλά να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, ότι δεν είναι αστείο ο κορονοϊός και όσο μπορούμε περισσότερο να παίρνουμε τις προφυλάξεις μας για να τελειώσει αυτή η δοκιμασία και να μην λείπει κανείς, όπως λέμε. Μάλιστα. Πρόλαβαν να νοσηλευτούν και στο ίδιο νοσοκομείο ή δεν το πρόλαβαν αυτό? Ήταν στο ίδιο νοσοκομείο. Δυστυχώς, μετά που η αλήθεια είναι ότι στις πρώτες μέρες, ειδικά στην Αγγλία, όποιος είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό, δεν το δέχονταν τα νοσοκομεία. Του έλεγα: μείνε στο σπίτι σου, θα περάσει, δεν είναι σοβαρό, είσαι σε μεγάλη ηλικία, δεν πειράζει. Μετά όμως, επειδή είχε πάρει πολύ σοβαρή ντροπή όλη υπόθεση, πήγαν στο νοσοκομείο. Μετά πήγαν και ο θείος μου Παύλος και η θεία Αννίτα. Ήταν κοντά στο νοσοκομείο, αλλά επεδίωσε πρώτα ο θείος ο Παύλος και φαίνεται ενδεχομένως νοσηλεύονταν μαζί, ναι, νοσηλεύονταν κοντά στην ίδια στέρηγα και φαίνεται ενδεχομένως μετά, λόγω και της ενημέρωσης που έλαβε ότι ο Παύλος πέθανε, ενδεχομένως να μην ήταν σε δύναμη, να μην είχε τις ψυχικές δυνάμεις να νικήσει και τον κορονοϊό. Μάλιστα. Τα ξαδέλφια τι σας μεταφέρουν για γενικά για την κατάσταση που επικρατεί στη Βρετανία?
Στη Βρετανία πολλοί κόσμος έχει προσβληθεί και κάνουν τον κύκλο τους. Θεωρούν ότι ευτυχώς στα άτομα νεαρής ηλικίας κατά πλειοψηφία περνούν μια δύσκολη δοκιμασία, αλλά επανέρχονται. Είναι σαν μια πολύ σοβαρή μορφή γρίπης. Χωρίς να είμαι γιατρός, λέω αυτά που μου έχουν μεταφέρει. Είναι σαν μια πολύ βαριά γρίπη που την παίρνεις και είσαι στο σπίτι σου για πολλές μέρες. Και στα άτομα της νεαρής ηλικίας φαίνεται ότι αυτά είναι τα συμπτώματα. Ενδεχομένως όμως είναι από μια ηλικία και πάνω που αδυνατίζει το αναπνευστικό σύστημα και δεν μπορούν. Όμως ναι, στην Αγγλία πολλοί κόσμος το έχει, κάνουν τον κύκλο τους, λέει μένουμε στο σπίτι 15-20 μέρες, αν και όμως αυτές τις μέρες ευτυχώς έχουν ταρακουνηθεί και αυτοί έστω και εκ των υστέρων, όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τους δυστυχώς και αυτός που είχε πάρει τις πολιτικές αποφάσεις ότι θα περάσει έτσι χωρίς ιδιαίτερα μέτρα, προσβλήθηκε και αυτός. Κατάλαβαν όλοι οι Άγγλοι τη σοβαρότητα και έχουν πάρει τα μέτρα τους. Έστω και στην Ιστάτη, κάγιο αργά παρά ποτέ, έχουν αρχίσει και προσέχουν και αυτοί για να καταφέρουν να νικήσουν αυτή την πανδημία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φάκα. Συλληπιτήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ και να σα καλή συνέχεια και σε εσά. Και καλό Πάσχα. Καλό Πάσχα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε και με τον κύριο Βονιάτη και με τον κύριο